καλό μεσημέρι, 10 λεπτάκια μετά τη μία, το TV Weekend είναι εδώ. Το τι εκπομπή έχουμε σήμερα, θα δώσουμε μεγάλο αγώνα για να τα προλάβουμε, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε, Φέη Βόκου. Όπως πάντα άλλωστε. Γιατί αγκομαχάς, Κυριακή μεσημέρι. Για τα θέματα. Βόμβες είναι τα θέματα σήμερα στα Ματίνα. Βόμβες και σε όλους τους τομείς. Πάω να δώσω το καθιερωμένο μου φιλί στο Βαγγέλη Παπαδόπουλο. Αγάπη μου, καλημέρα. Βαγγέλη μου, είσαι καλά? Μπορώ να σου πω ότι χαίρομαι ιδιαιτέρως, γιατί σήμερα ικανοποίησες τις απαιτήσεις πολλών που σε θέλουν σε μνή. Όμως ναι, για τα κοινά των 15-45 θα παρακαλέσω πολύ να γυρίσει, έτσι. Γύρισα, έκανα ίσω το Βαγγέλη μου. Ντρέπομαι. Να δούνε τα μηχανήματα πίσω. Τα έχουν δει. Τα είδαν. Μετά. Λοιπόν, είναι τα ίδια. Ολγάκι μου σπάει πολύ το κεντρό. Ορίστε, να κάνω μια παλίγλα. Για το κοινό, παιδί μου, όχι για μένα. Για το κοινό, καλό. Όλα για το κοινό γίνονται, Βαγγέλη μου. Ολγάκι μου σπάει πολύ αυτό το κίτρινο. Ευχαριστώ πολύ. Είπα έτσι να βάλω λίγο χρωματάκι. Καλά, έκανε γιατί με τη μαυρίλα που έχουμε εμεί εδώ πέρα. Να σπάει και λίγο. Μπορείς να προβολέει όλα. Κάτι απλό. Κοίτα στις μελαχρινές, πάει το κύριο. Πολύ. Έχει, δεν είναι. Βέβαια. Μιχάλη μου. Έλα, αγαπημού. Όλα καλά. Τέλεια. Τι κάνετε, Ελεάνα μου. Ο ακούστικος φεύγει, δεν ξέρω γιατί. Ελπίζω να μην σημαίνει ότι θα ακούσουμε πράγματα που δεν σας αρέσουν. Πολλά θα ακούσουμε. Κακά μαντάτα, καλά μαντάτα, πολλά έχουμε για να πάρετε μία γεύση. Καταρχήν θα σας πω ότι ενώ εμείς κοιμόμασταν, γιατί κοιμόμαστε νωρίς τα Σάββατα για να είμαστε εδώ την Κυριακή φρέσκοι να κάνουμε την εκπομπή, ένας άτυπος ρεπόρτερ, ένας θαμώνας μάλλον μπουζουκιών, τράβαγε πλάνα για μας. Αποκλειστικά πλάνα της Τζούλιας από τη νυχτερινή της έξοδο. Μόλις παρήλθε το αυτόφορο, 12 και 1 το κορίτσι, πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια. Πώς, γιατί, με ποιον ήταν, αυτά δεν είναι τα πλάνα. Τα πλάνα τώρα τα επεξεργαζόμαστε, γιατί μας τα έστειλε πρωί-πρωί ο αγαπημένος θαμώνας, γιατί όλοι είναι υποψήφιοι συνάδελφοι ρεπόρτερ. Έτσι. Μας τα έστειλε πρωί-πρωί και τώρα είναι στο μοντάζ και τα φτιάχνουνε. Θα τα δείτε πόσο ανέμελη ήταν και περνούσε καλά και τι απαντά στο σύντροφό τη. Δεν ήταν συνοδεία αστυνομικών πάντως, ήταν μόνο. Παιδί μου, περίμενε το κορίτσι. Λοιπόν, άνοιξε το τριώδιο, κατάλαβε και είπε να πάει νωρίς. Η συνέντευξη τη γνωστή παρουσιάστρια, η οποία κατηγορείται για την δολοφονία του Άντι Χατζικοστή, μία μέρα πριν συλληφθεί. Τι έλεγε τότε, έχει μεγάλη σημασία να την ακούσουμε. Ραγδαίες εξελίξεις στα τηλεοπτικά. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Ποιοι φεύγουν, ποιοι έρχονται. Ένα θα σας πω. Κάποιοι παρουσιαστές εγκαταλείπουν το κανάλι τους και έχουν ήδη κλείσει με καινούργια τηλεοπτική στέγη. Αλλά πόσα πρόσωπα στα Ματίνα. Σε ποια ζώνη θα είναι. Τι θα κάνουν. Ένας άλλος παρουσιαστής σε άλλο κανάλι. Τα κανάλια είναι 4. Σε ένα άλλο κανάλι απειλεί να φύγει. Πώς, γιατί. Επίσης, γνωστό, πασίγνωστο πρόσωπο που έχει μείνει εκτός επιστρέφει εντός των επόμενων ημερών με εκπομπή. Mm-hmm. Και μια είδηση της τελευταίας στιγμής, έκλεισε επιτροπή το Greek Idol. Καλά, τώρα αυτό. Και δεν είναι το ανέκδοτο της ημέρας, παιδιά. Εγώ αστείο το βρίσκω. Είναι το Σαββατοκύριακο το ανέκδοτο. Είναι το Σαββατοκύριακο, γιατί χτυπήσαν τα τηλέφωνα Σάββατο βράδυ, κλείστηκαν οι συμφωνίες αργά, μεταξύ Τύρου και Αχλαδιού, όπως λέγεται. Σωστά. Τυρού και Αχλαδίου. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ το πάω σε έκδοση δημοτικής γλώσσας. Επιτρέπετε? Μα δεν σε διόρθωσα. Απλώς το επιβεβαίωσα. Ναι. Χιούμορ κάνω, Βαγγέλη. Και μία συνέντευξη που έτσι είναι τιμή μας που θα την παρακολουθήσουμε και που μας την παραχώρησε αυτός ο άνθρωπος. Ο Κώστας Σκανδαλίδης μας επισκέπτεται στο πολιτικό του γραφείο. Μας μιλά όμως για έτσι πιο προσωπικές στιγμές. Για την γνωριμία του με τον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς γνώρισε τη σύζυγό του Μπέτη, τα παιδικά χρόνια στην ΚΟ. Για ακόμη ένα Σάββατο, ο Ηλίας Μπενέτος μας ταξίδεψε στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι από τον Όασις 88. Αυτή τη φορά καλεσμένος του στη ραδιοφωνική εκπομπή του ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος. Είμαι ένα παιδί από την επαρχία, από την Πάτρα. Ήρθα στην Αθήνα να εκπληρώσω τα όνειρά μου. Όπως ο κάθε άνθρωπος έχει όνειρα και ονειρεύεται να κάνει πράγματα. Δεν έχεις φύγει, είσαι εδώ. Αυτό το ξέρεις και καλύτερα από μένα. Όταν έβγαλα δίσκο και μου ζήτησαν πρώτη φορά αυτόγραφο, αισθάνθηκα τόσο άβολα που είπα δεν θα δώσω αυτόγραφο, δεν μπορώ. Έκανα καιρό να το ξεπεράσω. Δεν πήγαινε δηλαδή. Ναι, δεν μου βγαίνε. Αισθανόμουν ένα τίποτα, πώς να σου το πω. Δεν έχω μάτια να σε δω. Μου αρέσει το λαϊκό τραγούδι, λαϊκό τραγούδι. Το υπηρετώ και θα το υπηρετώ όσο θα τραγουδάω.
Και αυτό είναι αλήθεια που λέω και θα το δείτε στην πορεία. Τα είναι μεγάλα δήλωση. Λόγια όμως είναι δήλωση, ναι. Η τελευταία κουβέντα που είχα για σένα, πολύ πρόσφατα, ήταν στις εκπομπές με τον Γιάννη Πάριο, που φέτος συνεργάζεσαι. Τον μπαμπά μου. Έτσι ακριβώς. Όπου λοιπόν ο Γιάννης μιλούσε για σένα με τα καλύτερα λόγια. Δηλαδή ήταν σαν να τον έχει βάλει κάποιος να πρέπει να σε διαφημίσει. Ίσως εάν τον είχε πληρώσει να έλεγε λιγότερα. Αλλά ήταν πολύ ειλικρινής. Πολύ ειλικρινής και πολύ άδολος σε αυτό που έλεγε. Το εισπράττω και καθημερινά μαζί του. Είναι πολύ ευχάριστο. Ναι. Στην παρέα του Oasis 88 προστέθηκαν και ο στιχουργός Σπύρος Γιατράς με το συνθέτη Αλέκο Χρυσοβέργη. Το μαγικό δίδυμο των μεγαλύτερων επιτυχιών του λαϊκού μας τραγουδιού. Εγώ σαν Αλέκος Χρυσοβέργης έχω νιώσει πράγματα σήμερα στη σύγχρονη κοινωνία αυτή που ζούμε, που ο Νίκος τα έχει όλα. Πιστεύω ότι ο Νίκος είναι ο τραγουδιστής της επόμενης γενιάς και της παρούσας γενιάς. Επίσης πιστεύω ότι ο Νίκος είναι ο τραγουδιστής καλλιτέχνης. Εγώ το παραδέχομαι για όλα, μόνο φταίω. Με πιάνουνε τα κλάματα, συγγνώμη. Μας αρέσει ο Νίκος Οικονομόπουλος. Το παραδέχομαι για όλα, μόνο φταίω. Εμείς φταίμε για όλα, κατηγορήστε μας. Σειρά. Η νικήτρια που παίρνει το λάπτοπ είναι η κυρία Χρυσοχοίδου Αθηνά με το 6981-7148. Η Πάντρα μου είπε ότι όταν την πήραν να την ενημερώσουν ότι κέρδισε, ότι είναι η νικήτρια της κλήρωσης, αργόταν η κόρη της από μέσα και λέγε «Μαμά, κέρδισα το λάπτοπ, μαμά». Οπότε μάλλον Αθηνά μου, βλέπω την κόρη να στο τρώει το λάπτοπ και να σου λέει για μένα το κέρδισες. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. Ωστόσο, θα είμαστε και το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ, δυνατή, δυναμική. Συνεννοημένη σου να λαθαζάνει με τον Παπαδόπουλο σου για να φορέσετε ασορτή. Τηλέφωνο. Μπλουζάκι και γραβατούλα. Ολγάκι μου. Καλή να έχουμε μια καλή εβδομάδα. Και δείτε τα με το Βασίλη μας. Φέι Βόκου. Αγάπη μου. Σε πυρετώδεις πρόβες η Φέι Βόκου. Βαγγέλη Παπαδόπουλε. Χαίρετε κυρία. Σε θέλω τόσο δυναμικό. Πρέπει να μπούμε δυναμικά στις αποκρύειες τώρα, έτσι, του καρναβάλ. Θα ντυθούμε, σας το λέω, σας δεσμεύω. Είναι απειλή, δεν προειδοποίηση. Την Κυριακή πέφτουν οι απόκριες, είναι μέρα μας, θα ντυθούμε. Άσε κι εγώ έχω να ντυθώ τόσο καιρό και θέλω. Μιχάλη, όχι, θέλω να ντυθώ μασκαρά. Ναι, και εγώ στα μαγόρα είχα ντυθμένη rock glove. Έτσι το λένε το στέλνι. Λοιπόν, Ελεάνα Τριφιδού, ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη Ροδόπουλε, θα είμαστε εδώ. Βέβαια, το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ακολουθεί η Ανίτα Πάνια με τα παρατράγουδα. Μετά το βράδυ έχουμε δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά την εβδομάδα μας ξεκινάει η αγαπημένη μας ψυχαγωγική ενημέρωση με Face Κορδά Πολύ Μπλα Μπλα και Μεσημεριανό Express και Βάσια Λόι. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα, να περάσουμε τέλεια και το άλλο Σαββατοκύριακο να είμαστε εδώ. Αν δεν έχουμε τόσα αποκλειστικά όσα είχαμε κι αυτό. Ναι, θα στεναχωρηθούμε. Θα τιμωρηθούμε. Να έχουμε καλή εβδομάδα. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Πάμε μουσική να χορέψουμε. Πάμε να χορέψουμε, βέβαια.